Φίλες και φίλοι του Αντιφώνου, γεια σας. Είμαστε στο φιλόξενο Αντίφωνο, σε έναν πολύ όμορφο χώρο που επίσης μας φιλοξενεί. Είμαστε εδώ με τον Σωτήρη τον Κουνελά, ποιητή, συγγραφέα, στοχαστή, που από τα χρόνια που ήταν διευθυντής στο περιοδικό Σύναξη παρακολουθούσα με ενδιαφέρον τη σκέψη του, η οποία επανέφερε στη δημόσια συζήτηση και στις θεολογικές συζητήσεις το αίτημα της Βασιλείας του Θεού, ότι δηλαδή ο στόχος μας πρέπει να είναι αυτός η Βασιλεία του Θεού, και το τονίζει συνεχώς στα βιβλία του, τα οποία βέβαια είτε στην ποίηση είτε στα δοκίμια, αλλά επεκτείνεται και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πορεία του σημερινού κόσμου, με τον σημερινό τεχνολογικό πολιτισμό, με τον ελληνισμό, με την πορεία του ελληνισμού, και θα μας δοθεί η ευκαιρία να κουβεντιάσουμε μαζί σήμερα κάποια πράγματα. Σωτήρη, αναφέρεσαι πολύ συχνά στις κυβερνήσεις, στους ανθρώπους που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο, στο ρόλο που παίζει η οικονομία σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς συνοψίζεις κατά κάποιο τρόπο τη δικιά σου αντίληψη? Ναι. Είναι μακριά ιστορία βέβαια το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε αυτή, ειδικά στο τελευταίο διάστημα. Θα μπορούσε κανείς να βάλει ένα όριο στο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε. Δηλαδή να πει ότι ύστερα από μία τρομερή καταστροφή που έχει υποστεί η Ευρώπη κυρίως, παρεμβαίνει στην κατάσταση του κόσμου για να βοηθήσει κλπ. Κλπ. Η Αμερική. Παρεμβαίνοντας η Αμερική δημιουργεί μια συγκεκριμένη κατάσταση. Διότι ήδη έχει γίνει η επανάσταση στη Ρωσία και έχουν αρχίσει και δημιουργούνται τα δύο χωριστά μπλοκ. Ο κόσμος λοιπόν μπαίνει μέσα σε αυτή τη διελκυστίνδα τρομερού ανταγωνισμού. Είναι χωρισμένο στα δύο ουσιαστικά. Και την περίοδο του ψυχρού πολέμου δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Αυτό σφραγίζει την πολιτική των κρατών. Στην Ελλάδα, αν θέλουν για αυτή, στην Ελλάδα, ήδη από τον καιρό της Επανάστασης και τη δημιουργία πολιτικών κομμάτων έχουμε τρία κόμματα που πρόσκειται. Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία. Λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και σήμερα το ίδιο έχουμε. Απλώς το αγγλικό έχει γίνει μάλλον αμερικάνικο και τα άλλα περίπου στην ίδια διάσταση. Φώναζαν από τότε ορισμένοι ότι, τέλος πάντων, να μην εξαρτώμαστε τόσο πολύ από τους ξένους κλπ. Κλπ. Όμως, τις βάσεις τις έθεσαν αυτοί, γιατί αυτοί συνέβαλαν στην απελευθέρωση και στη δημιουργία αυτού του κατά κάποιον τρόπο ανεξάρτητου κράτους, γιατί πρέπει να θυμόμαστε η διατύπωση του Παπαδιαμάντη ότι με τη λάξαμε τυράννους. Είναι, δηλαδή αυτά είναι κλειδιά πράγματα που πρέπει να τα έχουμε. Δεν τα έχουν οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί μας είναι όλοι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί μια φοβερή εξάρτηση, πρέπει να το πούμε αυτό, και από την προηγούμενη κυβέρνηση με την Αμερική, η οποία τώρα διωγγώθηκε ακόμα περισσότερο. Είμαστε μια χώρα απολύτως εξαρτημένη. Παρά τις εξαγγελίες, διότι διαρκώς εξαγγέλλονται πράγματα ότι εμείς με τον οπλισμό που παίρνουμε, με τους εξοπλισμούς, με τα αυτά, απέναντι στην Τουρκία θα είμαστε τρομεροί κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Και την ίδια στιγμή
είναι σαν να παραθεωρείται τελείως ότι εμείς πληρώνουμε τεράστια ποσά για να έχουμε αυτούς τους εξοπλισμούς που ενδέχεται και να μην χρησιμοποιηθούν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Όμως εκεί. Αλλά και οι άλλοι έχουν εξοπλισμούς. Και οι άλλοι τους δικούς τους. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Όμως εδώ να υπογραμμιστεί ότι αυτές οι χώρες, οι θεωρούμενες προηγμένες, είναι οι μεγαλύτεροι έμποροι όπλων. Αυτό είναι ένα φοβερό ζήτημα, διότι όταν είσαι ο μεγάλος έμπορος όπλων, είσαι και ο μεγάλος πλουτοκράτης, δηλαδή εξασφαλίσεις η οικονομία σου από αυτά που πουλά σε όλο τον κόσμο. Σε όλα τα κρύπτα, παντού θα υπάρχουν όπλα που προέρχονται από την Αμερική, από τη Γαλλία, από τη Ρωσία. Όταν είχε έρθει ο Πούτιν πριν χρόνια, είχε πει γιατί δεν παίρνετε και από μένα όπλα. Του λέει μόνο από... Είχε γίνει για τον S-300. Βεβαίως, το τεράστιο θέμα. Πήγανε στην Κύπρο και όλη αυτή η ιστορία. Επομένως, έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση και στις περισσότερες φορές ξεχνούμε ή το κρύβουμε ότι αυτές οι μεγάλες χώρες ενεργούν πρώτιστα για το συμφέρον τους. Αυτοί το λένε ανοιχτά, δηλαδή όποτε μιλούν λένε εκεί φροντίζουν αυτό, το συμφέρον μας ήταν αυτό. Δεν το λένε, ρητά. Είναι κοινός τόπος. Είναι κοινός τόπος. Είναι δικιά μας. Βεβαίως. Λοιπόν, οι άνθρωποι που ξέρουν έχουν πει ότι η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αφορμή το ζήτημα του νομίσματος. Όταν είπε ο Κέινς ότι να βρεθεί ένα νόμισμα το οποίο να είναι κοινό νόμισμα για τον κόσμο, είπανε όχι, το δολάριο θα είναι το νόμισμα. Αυτό τι σήμαινε, σήμαινε ότι δημιουργούσανε ένα δρόμο που προωθούσε τη δική τους κατάσταση παγκοσμίως. Και αυτό σιγά σιγά προχώρησε και σήμερα με τις επεκτάσεις που γίνονται και λοιπά και με τους πολέμους και όλα αυτά, φαίνεται ότι το πράγμα αγγίζει οριακές καταστάσεις. Δηλαδή η ιδιομορφία που έχει η Αμερική απέναντι στους άλλους όσον αφορά τον ΟΗΕ, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίον τον κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί δηλαδή δεν ρωτάνε, δεν θεωρούν ότι όλος ο κόσμος θα έχει σχέση με αυτό και θα του λέει εκείνο πριν από αυτούς. Δηλαδή μόνο αυτοί μπορούν να κανονίζουν και υπάρχει μία καταπληκτική διατύπωση που έκανε ο Πίντερ, ο Άγγλος συγγραφέας, όταν πήρε το Νόμπελ, όταν του δόθηκε το Νόμπελ και είπε μερικά καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, πού βάζει το πρόβλημα ο Πίντερ? Ο Πίντερ βάζει το πρόβλημα στο ζήτημα της ηθικής και της συνείδησης. Λέει, καταγγέλει και τους Άγγλους ότι είναι απολύτως το τσιράκι των Αμερικανών. Δεν μιλάει ανοιχτά αυτός. Αλλά βάζει το ζήτημα στην ηθική και στην συνείδηση. Τελικά έχουμε, λέει, οι πολιτικοί μας έχουν συνείδηση, λέει. Τι κάνουν, τι είναι αυτό το... Έχουμε, θυμόμαστε ότι υπάρχει, λέει, στον άνθρωπο συνείδηση. Τι είναι, φοβερά πράγματα, τα οποία έτσι είναι. Δεν λέει ο άνθρωπος τίποτα. Με αυτά που λες ότι ήθελα να πω, μάλλον θυμήθηκα έναν στίχο δικό μου από την προηγούμενη ποιητική μου συλλογή, που έλεγε «Ο άνθρωπος αυτό που ονειρεύτηκε κάπως αλλιώς θα γίνει». Σκέφτομαι ότι, ας πούμε, αυτό που έλεγε ο Χριστός, μία πείμνη εις ποιμήν, που ήταν ένα όραμα ελευθερίας, ειρήνης, παγκόσμια τελικά. Αγάπης, ναι, ναι. Γίνεται, ναι, γίνεται η παγκοσμιοποίηση. Μπράβο, μπράβο, ο μπράβο. Ο αγώνας για την ισότητα των ανθρώπων γίνεται καπιταλισμός. Ο αγώνας για την κοινωνική ισότητα γίνεται, ας πούμε, τα τυραννικά καθεστώτα των σοσιαλιστικών χωρών κτλ. Και σήμερα ζούμε πάλι, κατά κάποιο τρόπο, σαν να έχουμε τις αξίες του χριστιανισμού, αλλά ανεστραμμένες. Ανεστραμμένες, πολύ ωραία. Πάτε, έτσι. Σε μία φλέκη. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή είναι. Λοιπόν,
Μαζί με όλα αυτά τα ωραία που μας περιέγραψες και μας παρουσίασες, η Ελλάδα, την πορεία της Ελλάδας, τη βλέπεις στενά μέσα σε ένα στα αρχικά της όρια, ας πούμε, ή υπάρχει η προοπτική των συνεργασιών, των συνομιλιών, μιας ενότητας, ας το πούμε έτσι, λαών οι οποίοι μοιράζονται κοινά ιδανικά, ή αυτό είναι τελείως τοπικό? Λοιπόν, συγγνώμη, δεδομένου ότι και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει γίνει εθνική εκκλησία και όχι η εκκλησία αδελφών λαών. Έμα αυτά είναι ότι οι εθνικές εκκλησίες δημιούργησαν άλλο τεράστιο θέμα. Και όταν ήσουν στη Γαλλία, έχεις τη Ρώσικη, την Ελληνική, τη Ρουμάνικη, την αυτή, ο καθένας πάει εκεί. Θα μπορούσε κανείς να κάνει μια αναφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και να πει ότι ορίστε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι έξω από αυτά. Και ότι. Αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει τη δύναμη να προωθήσει οικουμενική εκκλησιαστική πραγματικότητα και ορθόδοξη. Και δεύτερον, σήμερα νομίζω ότι είναι ξανά μεγάλη ανάγκη η βασικές εκκλησίες, δηλαδή η Ορθοδοξία, η Καθολικισμός, η Προτεσταντισμός, ας πούμε, γιατί είναι και άλλες, να θέσουν με ένα πολύ αποφασιστικό τρόπο το γεγονός μιας επιστροφής, να το πούμε έτσι, μιας επιστροφής στην περίοδο που η Εκκλησία ήταν μία. Γιατί υπήρξε περίοδος που δεν υπήρχαν αυτά. Υπήρχε το κοινό πνεύμα. Αυτό το κοινό πνεύμα μπορεί, εάν ας πούμε, επιμείνει ο Ορθόδοξος στην Ορθοδοξία του, ο Καθολικός στον Καθολικισμό του, ο Πρωτεστάντης, μπορεί αυτό να βρεθεί το κοινό πνεύμα. Το κοινό πνεύμα. Αλλά όταν το αναζητάς, βεβαίως, όχι όταν λες ότι εγώ κατέχω την αλήθεια, μπορώ εκεί, ο άλλος, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να υπάρξει μία, αλλά όχι σε επίπεδο πώς το λένε, επισήμων. Δηλαδή ο Πάπας, το Οικουμενικό, τρεις άνθρωποι, πέντε. Δεν υπάρχουν αυτά. Πρέπει να γίνει δουλειά από κάτω και να προωθηθεί μια κατάσταση που να φτάσει το πράγμα σε ένα σημείο. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε πρωτοβουλία τους αυτές που λέμε εθνικές εκκλησίες. Ας πούμε στον χώρο των Βαλκανίων. Θα μπορούσε με πρωτοβουλία της Ελλαδικής Εκκλησίας, πρωτοβουλία της Ελλαδικής ή και του Πατριαρχείου, να γίνει μία συνάντηση τρομερή των Ορθοδόξων, των Βαλκανίων. Γιατί να μην γίνει. Και να συζητηθούν τα πράγματα σε επίπεδο ουσιαστικό. Διότι λέμε τώρα, έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, το 93% είμαστε Ορθόδοξοι. Αυτό θέλει ένα συμπλήρωμα. Το 93% βαφτισμένοι είμαστε. Και δεν έχουμε το Ορθόδοξο φρόνημα, λοιπόν, άρα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Και μάλιστα, εσύ που είσαι Αρχιεπίσκοπος, εσύ πρέπει να πεις ότι, ρε παιδιά, κάτι συμβαίνει εδώ, πώς γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, δεν τίθεται τα πράγματα έτσι και αυτά μένει να τα πούνε. Είτε λαϊκοί, είτε κάποιοι μοναχοί, είτε κάποιοι ιερωμένοι, και το πράγμα να δουλεύει έτσι. Έγινε στην Κρήτη. Δεν πραγματοποιήθηκε αυτό το πνεύμα της επιστροφής που πολύ ωραία περιγράφεις, ας πούμε. Δηλαδή, η Εκκλησία δεν μπορεί να εφησυχάζει, η Εκκλησία λέω ιεραρχία, δεν μπορεί να εφησυχάζει στο ότι, ορίστε, έχουμε Πάσχα, οι εκκλησίες είναι γεμάτες, Χριστούγεννα εκείνο. Δεν είναι, αυτά δεν είναι τίποτα. Ή να φροντίζει, ας πούμε, πράγμα που ήταν εξαιρετικό την περίοδο του κορονοϊού με τα συσίτια. Έγινε μεγάλη δουλειά. Έγινε μεγάλη. Την οικονομική κρίση. Την οικονομική κρίση. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν. Αλλά εάν το ζήτημα της Εκκλησίας είναι μόνο ο Κυριακάτικος Εκκλησιασμός και οι μεγάλες γιορτές και το να ταΐσουμε τον κόσμο,
υπάρχει μια πνευματική τροφή η οποία μένει ξεκρέμαστη. Ναι. Τι κάνουμε με αυτό το πράγμα? Γιατί αυτό η Εκκλησία ως πραγματικότητα είναι Εκκλησία για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι Εκκλησία. Όπως καταγγέλνουν οι διάφοροι που βγήκανε κατά καιρούς, οι μεγάλοι Νόες, Μάρξ, Νίτσε, Φρόιντ και δεν ξέρω τι, κανονίζουν, λέει, οι χριστιανοί την κατάσταση για τη μεταθάνατον ζωή. Ότι το Ευαγγέλιο, δηλαδή, ουσιαστικά μας στέλνει αυτό που το βρήκαν αυτοί, που είδανε ότι ο άνθρωπος, δηλαδή, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τα, αλλά δεν υπάρχουν αυτά. Βάλαμε το κεράκι μας στις χριστιανοί, διότι ξεχάσαμε το «ειν αυτής άπατα κοινά», ξεχάσαμε ότι η Εκκλησία είναι μια κοινότητα ανθρώπων και επομένως... Βεβαίως. Εδώ θα... Αλλοιώσαμε. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και πρέπει να πούμε κάτι εδώ άλλο, ότι ο χριστιανικός κόσμος δεν διαβάζει. Ο χριστιανικός κόσμος δεν μελετάει. Κοίταζα αυτές τις μέρες κάτι που αναφέρεται στη λατρεία της Εκκλησίας, στην ψαλμωδία, στην μνολογία, στην μνολογία. Και λένε οι πατέρες, ο Μέγας Βασίλειος, άλλοι, λένε ότι το ζήτημα, λέει, στην υμνολογία δεν είναι τόσο το ασματικό. Οπότε τι φτάνεις και σε κορώνες και που, ξέρω εγώ σε τι. Είναι να δημιουργήσεις μία κατάσταση στη λατρεία, ώστε ο άλλος να κατανοηγεί και όμως να καταλαβαίνει τα νοήματα του ύμνου και των τροπαρίων, όχι το πρόβλημά του, το ζήτημα να είναι η μουσικότητα. Δεν είναι η μουσική, είναι το άλλος. Τη μουσικότητα τη βάζουμε για να βοηθήσει τον άνθρωπο να μπει μέσα σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά αυτά φέρουν και μια δουλειά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει τα πράγματα έτοιμα. Ο χριστιανός. Όταν σου λέει στο Ευαγγέλιο ότι κοίταξε, πάρε το σταυρό σου και ακολούθησέ με. Δεν σου λέει, ξεκινάς εκεί και θα πηγαίνεις, θα τα έχεις όλα έτοιμα. Δεν χρειάζεται να σκαλίσεις τίποτα, να ζητήσεις τίποτα. Μα... Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία, για να μάθουμε καλά τα πράγματα. Ναι, δηλαδή πάμε, ναι, αφενός για τα καλά πράγματα και αφετέρου για να εξασφαλίσουμε και τη μεταθάνατον. Γιατί ναι. Σου λέει κάτσε τώρα αυτό. Μα δεν είναι αυτό, είναι άλλα τα... Ήθελα να σου πω πάνω σε αυτά που είπες γενικά για τον χριστιανισμό και την επιστροφή στην αρχική, στην αρχαίγονη ενότητα κτλ. Εκεί, χωρίς καμία διάθεση εξειδανίκευσης και χωρίς καμία εθνική καμιλία, δεν πρέπει το Βυζάντιο να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, δηλαδή να το επανανακαλύψουμε και οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες και ο κόσμος όλος. Εγώ το υπογράμμισα αυτό στο τελευταίο βιβλίο και το είχα ξαναυπογραμμίσει στο προηγούμενο που είχα, το πρόταση λόγου και πολιτισμού, όπου είχα εκείνο το κεφάλαιο για τον Κώστα του Παπαϊωάννου, ναι, ο οποίος έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο. Δεν ξέρω, εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές, τι διαβάζουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Ο οποίος δεν ήταν βυζαντινολόγος ο άνθρωπος, αλλά έγραψε ένα βιβλίο, οι Βυζαντινές και οι Ρωσικές εικόνες, το οποίο είναι ένα σπουδαίο πράγμα, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Και τα χάνεις διότι πώς αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε φτάσει να μεταφράζει από τα γερμανικά στα γαλλικά Χέγγελ, πώς καταφέρει και γράφει αυτό το βιβλίο για τα Βυζάντιο κλπ. Και όπου λέει, ας πούμε, μερικά πράγματα που δεν τα λένε οι Βυζαντινολόγοι, είπε πολλοί, όχι βέβαια, πώς να το πω, δουλεύουν κάπως επαγγελματικά, πώς να το πω. Ενώ αυτός, επειδή δεν είναι μέσα σε αυτό το πράγμα, έχει μια ελευθερία και επισημαίνει πράγματα και τα διατυπώνει μια αμεσότητα. Στο Βυζάντιο όλο του το ζήτημα ήταν το φως. Πώς, λέει, τα πάντα θα μπουν μέσα σε ένα φως, είπε, αυτό είναι. Και γι' αυτό, λέει, δεν ήταν απλώς οι εικόνες που φτιάνανε με το χρυσό κλπ. Αλλά πραγματάκια που φτιάνανε όλα με γυαλάκια, όλα έπρεπε να εκπέμπουν ένα φως για να... Λοιπόν, τώρα έρχονται οι άλλοι και σου λένε, μα το Βυζάντιο, ο Χέγγελ έχει γράψει φοβερά πράγματα.
ο ρόλος που έπαιξε ο Μάρξ και ο Λένιν σε σχέση με την με τη διαφορά μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων που υπερασπίζαν τους Τούρκους διαρκώς, εμάς μας είχαν για πέταμα. Λοιπόν, δηλαδή είναι πράγματα που έχουν υποθεί κατά καιρούς φοβερά. Το δε Βυζάντιο, τη Βυζαντινή, ο πολιτισμός αυτός 10 αιώνων, ποιος τον εξαφάνισε? Τον εξαφάνισε ο Καρλομάγνος. Μετά τον 8ο αιώνα αυτό που προωθήθηκε είναι πώς θα φύγεις εσύ και θα μπω στη θέση σου. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Και η αναγέννηση βέβαια έπαιξε το ρόλο της, διότι επανέφερε. Ποια είναι εκείνη, είναι αυτό το καταπληκτικό που γράφει ο Σαραντάρης και που εσύ έχεις γράψει το βιβλίο τώρα τελευταία, που λέει ότι η αναγέννηση, γιατί λέει στρέφονται στους αρχαίους, γιατί δεν καταλάβαινε τίποτα τον Χριστό. Μα αυτά τα πράγματα βγαίνουν και τα λένε άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι, πώς να σου πω, μέσα στο κλειστό εκκλησιαστικό περιβάλλον. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια κίνηση, δεν λογαριάζουν δηλαδή το κόστος. Ότι θα πούμε αυτά και τι θα μας πούν. Τίποτα, κατευθείαν. Τον Ντοστογεύσκη λέει. Ο Ντοστογεύσκη λέει είναι ένα τεράστιο. Τι κατάλαβε λέει η Δύση από τον Ντοστογεύσκη? Γιατί έχει. Πιο αυτά πολύ είναι τα θέματα. Μια ψυχολογική προσέγγιση. Βεβαίως. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Διότι πώς να δεχτούν για τον Ντοστογεύσκη από το Έγκλημα και Τιμωρία. Λοιπόν. Υπάρχει ένα καταπληκτικό. Και το άγραφο να σημειώσουμε, το άγραφο του. Το άγραφο, το φοβερό ποίημα του Σικελιανού. Ωραία. Λοιπόν, από τον Ντοστογεύσκη, στο Έγκλημα και Τιμωρία, έχει ένα στο τέλος, που είναι ο Ρασκόλνικοφ στη Σιβηρία κλπ. Βλέπει έναν εφιάλτη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα εκπληκτικό όραμα. Βλέπει μια κατάσταση όπου παρουσιάζονται κάτι ιοί, λέει, οι οποίοι τρελαίνουν τους ανθρώπους. Είναι πνεύματα. Και οι άνθρωποι, εκεί που μιλάνε, λέει, και συνεννοούνται, υποτίθεται, ξαφνικά αρχίζουν, λέει, και σκοτώνται μεταξύ τους και γίνεται μια κατάσταση αδιανόητη στον κόσμο. Αυτό είναι κάτι σαν προφητεία. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και μήπως είναι τα χρόνια αυτά που αρχίζει σιγά-σιγά αυτό να γίνεται. Εγώ το συνδύασα με την πανδημία αυτό και πήγε εκεί το μυαλό μου και λέω εδώ κάτι συμβαίνει. Και λέει ότι στο τέλος θα μείνουν κάποιοι, μόνο οι πιο καθαροί, οι οποίοι θα γλιτώσουν από αυτό. Δεν είναι φοβερά. Βλέπεις όμως να σου κάνω μια ερώτηση μεταξύ αστείου και σοβαρού. Μας λένε ότι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ένας υπολογιστής να σου γράψει ένα διήγημα, ένα μυθιστόρημα. Βεβαίως. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας γράψει ένα τέτοιο μυθιστόρημα που θα περιλαμβάνει μια τέτοια όραση όπως αυτή του Ντοστογεύσκη. Εγώ δεν το νομίζω αυτό. Δεν το νομίζω, γιατί αυτό άπτεται μιας τελείως άλλης πνευματικής διάστασης που δεν μπορεί να την έχει το ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, εκεί δεν μπορεί. Νομίζω ότι εκεί μπαίνει αυτομάτως το όριο στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι ο άνθρωπος. Είναι απειλή ή ευλογία? Όχι, είναι απειλή. Αλλά αυτό που τη σταματάει η τεχνητή νοημοσύνη σε τελείως συγκεκριμένο προσωπικό επίπεδο είναι αυτό που λέμε. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος έχει αποκτήσει τέτοια χάρη σαν άνθρωπος, ώστε αυτό το σταματάει. Αλλά όχι κοινωνικά. Κοινωνικά μπορεί να γίνει φοβερή, να έχει φοβερές επιπτώσεις. Δεν γίνεται, γιατί πρώτα απ' όλα σε τελείως απλό επίπεδο, στα πανεπιστήμια, θα γίνει τις τελείς. Όλα θα γράφονται έτοιμα, θα είναι, τι θα εξετάζουν αυτοί. Δεν είναι, είναι ένα πράγμα, είναι σαν, πώς το λένε, είναι αρμαγεδόνας αυτό. Αυτό είναι φοβερή κατάσταση. Το θέμα αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μας φέρνει κοντά σε ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, αυτό το θέμα του μεταανθρώπου. Συνδέονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Πώς καταλαβαίνεις αυτά τα πράγματα? Μου έχει πάντα στο μυαλό που παρουσιάζεις το αντίπαλο δέος απέναντι σε αυτά που είναι το πρότυπο του Αγίου Ανθρώπου. Σε άλλη στιγμή έχουμε πει για το θέμα της παραμόρφωσης, ας πούμε, του πώς
εξελίσσεται ο άνθρωπος αφήνοντας πίσω του την κατάσταση της αίσθησης της οντότητας ότι ο άνθρωπος είτε στον αρχαίο κόσμο, είτε στον Ιουδαϊκό, είτε στον Χριστιανικό έχει μία διάσταση υπερκόσμια και υπέρλογη με την οποία επικοινωνεί. Είτε με τον διανοητικό τρόπο, γιατί εκεί έχουμε, ας πούμε, στον Πλάτωνα, κυρίως τον Σοκράτη, γιατί ο Πλάτωνας είναι ο Σοκράτης, κατά μένα, έχουμε αυτή την καταπληκτική σύλληψη, γιατί πρόκειται για καταπληκτική σύλληψη, που το παρουσιάζουν στον κόσμο των ιδεών, δεν είναι ο κόσμος των ιδεών, τέλος πάντων, είναι ότι η ψυχή, και έχει μεγάλη σημασία ότι η λέξη ψυχή κυκλοφορεί, να το πούμε έτσι, σε όλη την περίοδο αυτήν, την πλατωνικό, αριστοτελή κλπ. Και σε όλη τη χριστιανική περίοδο, Ευαγγέλια, παντού είναι η λέξη ψυχή η οποία κυκλοφορεί και την οποία τα τελευταία χρόνια, ακόμα και στο θεολογικό χώρο, έχουμε μία τάση να την βγάλουμε, γιατί είναι, λέει, πλατωνισμός. Η ψυχή είναι πλατωνισμός. Μα ο άνθρωπος είναι ψυχή, σώμα, ψυχή, πνεύμα. Είναι ο άνθρωπος. Τι να βγάλουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, αυτό το έβαζε ο Σοκράτης στη διάσταση, έλεγε δηλαδή ότι αυτοί θεωρούσαν ότι η πτώση είναι ο εγκλεισμός της ψυχής στο σώμα. Αυτή είναι η πτώση τους. Για τον χριστιανισμό η πτώση είναι άλλο. Για αυτούς ήταν ο εγκλεισμός της ψυχής, διότι η ψυχή ήταν αλλού, στον υπερουράνιο τόπο, και εκεί είχε γνωρίσει τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, την ομορφιά, τα οποία, λέει, την έχουν σφραγίσει όπως σφραγίζει πάνω στο κερί, λέει ο Σοκράτης. Και γι' αυτό μπαίνει η διάσταση της ανάμνησης, διότι με την ανάμνηση του φιλόσοφου, που είναι ο εραστής της σοφίας, δεν είναι ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο, είναι ο εραστής της σοφίας και της αλήθειας εμπορικής. Λοιπόν, με την ανάμνηση η ψυχή θυμάται αυτό που είχε δει, διότι το έχει ξεχάσει. Αυτό είναι το που λέμε η αλήθεια, η μη λήθη, το πέρασμα, το στερητικό τη λήθη, ναι. Και εκεί διαφοροποιείται, να το πούμε και αυτό, διαφοροποιείται εντελώς, και ας λένε ότι θέλουν διάφοροι, η αλήθεια αυτή από το veritas των Λατίνων. Άλλα πράγματα. Ο λόγος από τη ratio. Ναι. Και υπάρχουν άνθρωποι και στο χώρο της Δύσης που τα έχουν δει αυτά. Δεν είναι ότι τα λέμε εμείς ως Ορθόδοξοι. Ο Χάιντεγκερ βεβαίως. Επισημάνει πολλές φορές. Και άλλος, και ο Μπροντέλ, ο ιστορικός, έχει γράψει μερικά καταπληκτικά πράγματα και για το θέμα της αλήθειας, για το θέμα της, του πώς ο καθολικισμός, ας πούμε, δεν βλέπει λογική γύρω από όλα τα πράγματα και όχι μυστηριακή διάσταση. Έχουμε αυτή την καταβολή εκεί του Σοκράτη, ο οποίος συλλαμβάνει αυτό το ζήτημα της ψυχής και του ότι τελικά η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου και δια της φιλοσοφίας ο άνθρωπος, η ψυχή ελευθερώνεται, έτσι, η ψυχή ελευθερώνεται και ξαναβρίσκει, ή δια του θανάτου. Στο χριστιανικό, πώς να πούμε, πνεύμα, η κατάσταση, εδώ έχουμε τώρα άλλο τεράστιο ζήτημα. Υπάρχει ψυχή. Ναι, δεν υπάρχει, η ψυχή είναι μαζί με το σώμα κλπ. Εκεί ακουμπάμε τον Αριστοτέλη, ο οποίος είχε έτσι μια πιο... Είχε ψυχοσωματική διάσταση, ενώ ο Πλάτων δεν έχει. Ο Σοκράτης έχει, ο άνθρωπος στο Σοκράτη είναι ψυχή. Ναι. Δεν είναι ψυχοσωματικό. Έχουμε αυτές τις διαστάσεις. Και από μια στιγμή και ύστερα, όπως έχουμε ξαναπεί, φεύγουμε τελείως από αυτά και πια ο άνθρωπος είναι ένα είδος χημικού εργαστηρίου. Και τα τελευταία χρόνια πια όλο το ζήτημα είναι τα γονίδια. Τα γονίδια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, καταργείται ο ελεύθερος άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Το γονίδιο θα σου καθορίζει τα πάντα. Επομένως,
Τι να πούμε, αυτός είναι ο μετάνθρωπος που έρχεται, είναι αυτός. Ο άλλος τώρα, μου λέω ότι στην στη διάσταση της ιστορίας, η οποία πηγαίνει προς εσχατολογία στον χριστιανισμό, εκεί μέσα λειτουργεί ο Άγιος. Ο Άγιος είναι ακριβώς, αυτός είναι ο μετάνθρωπος στην πραγματικότητα. Η εξέλιξη του ανθρώπου, να το πούμε έτσι, του κατ' εικόνα, είναι ο Άγιος. Αυτό είναι η εξέλιξη. Διότι τι άλλο να είναι δηλαδή, αφού αυτός είναι εκείνος ο οποίος ολοκληρώνει ολοκληρώνει το κατ' εικόνα ουσιαστικά. Αυτό είναι ο Άγιος. Ο Άγιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ολοκληρώνει τη διάσταση της αγάπης. Διότι αφού λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο Άγιος δεν μπορεί να είναι άλλο από αυτό. Δηλαδή αυτή είναι και σε μεγάλο βαθμό, κάπου το λέει ο Αββάς Ισάκ νομίζω αυτό, ο Χριστός λέει δεν ήρθε να μας, πώς το λένε, να μας γλιτώσει από την αμαρτία. Ήρθε να μας διδάξει την αγάπη. Είναι αγάπη και όχι να μας διδάξει την αγάπη, αλλά να γίνουμε αγάπη. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, και να πω και κάτι άλλο εδώ, μην το ξεχάσω, το θέμα της Ανάστασης. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη και κανονικά όλες οι εκκλησίες είναι εκκλησίες της Ανάστασης, είναι του αναστημένου Χριστού. Λέει ο Παύλος, εάν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, είναι μάταιη η πίστη μας. Λοιπόν, έχουμε την αίσθηση ως Ορθόδοξοι ότι η εκκλησία αυτή είναι αναστάσιμη εκκλησία. Πώς να πούμε. Είναι θέματα τεράστια τα οποία δεν ξέρω πώς. Δηλαδή έπρεπε κάθε μήνα, αν μπορούσε να γίνει, κάθε μήνα να οργανώνει η εκκλησία μια τεράστια συνάντηση στην οποία να μπαίνει αυτό το ζήτημα. Η εκκλησία ως αναστάσιμη εκκλησία. Η εκκλησία ως, ξέρω εγώ, στην πορεία των αιώνων. Η Εκκλησία σήμερα. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό, μάλλον να βάλω κάτι παράλληλα. Κάποτε είχα διαβάσει σε ένα άρθρο για τον μετάνθρωπο ότι μπορεί ο μετάνθρωπος να νικήσει το θάνατο εφόσον μπορεί να φτάσει η τεχνολογία σε αυτό το επίπεδο που ο εγκέφαλος θα είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή και θα μπορεί να υπάρχει. Βεβαίως. Θέλω να πω το εξής. αυτό μου φάνηκε καταρχήν σαν ένα λογικό επακόλουθο που ξεκινάει από τον Καρτέσιο, που με το νου αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει, ότι σκέφτεται. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι αυτός ο οποίος μας φτάνει και σήμερα στο να νικήσουμε μαζί με το θάνατο. Μα ναι. Αντιθέτως, ναι. Ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος αγιάζει και με το σώμα του. Δηλαδή ένα βασικό στοιχείο που θα πρέπει να τονίσουμε στο σημερινό κόσμο είναι ότι η υλική μας υπόσταση έχει θέση στην νίκη επί του θανάτου. Ότι ο Χριστός αναλήφθηκε με το σώμα του. Πολύ ωραία. Το σώμα μας δεν είναι, ας πούμε, μία φυλακή ή ένα σπίτι. Ναός του Θεού, λέει ο Παύλος. Λέει ναός του Θεού. Και τώρα ποιος ασχολείται τώρα με το τι είναι το σώμα. Σήμερα το σώμα είναι αυτό το οποίο έχει επομένως, την παρουσία σήμερα. Επομένως, για να πάμε και λίγο πιο πέρα, και ένα κράτος πρέπει να φροντίζει και το σώμα του ανθρώπου. Μα μόνο για το σώμα ασχολούνται τώρα οι άνθρωποι. Ναι, αλλά όχι με την έννοια της. Όχι με την έννοια, βέβαια. Του εφεζίν και του fitness και τα λοιπά. Αλλά με μια έννοια που συνδυάζει με την πραγματικότητα που έχει να κάνει με την αγάπη για τον άνθρωπο. Γιατί σε αυτό το σώμα για το οποίο ενδιαφέρεται ο σημερινός πολιτισμός δεν συμμετέχει ο άνθρωπος στον δρόμο, ο άστεγος, οι άνθρωποι της Αφρικής και τα λοιπά. Βεβαίως. Γιατί μα είπαμε ακριβώς ότι έχει να κάνει με την οικονομία. Προχωρήσει η αποξένωση σε τέτοιο σημείο που αυτά τώρα είναι, το λένε παράπλευρες απώλειες. Αυτά έχουν βρεθεί όροι διάφοροι και σου λέει εκατομμύρια. Εντάξει, παράπλευρες απώλειες. Και προχωρούμε. Το θέμα είναι σε πού προχωρούμε. Δηλαδή. Εκεί έχει, εγώ νομίζω ότι είναι μια απολύτως διαλυτική κατάσταση και αυτό το ζήτημα έχει να κάνει βέβαια με την οικονομία, διότι καπιταλισμός και μαρξισμός, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, έπεσαν στην ίδια λούμπα ουσιαστικά, διότι το ζήτημά τους ήταν οικονομία.
Από τη μεριά τη μία με τον τρόπο εδώ και από τη μεριά του αλουνού, ο οποίος είπε, και μάλιστα υπάρχει μεγάλη διαφορά στο θέμα του τι έγραψε ο Μάρξ στα χειρόγραφα του 44, που ήταν πολύ παλιό, και τι γράψε ο Κεφάλαιο μετά. Δηλαδή, στα χειρόγραφα του 44 είναι πολύ πιο ριζικός ως προς το θέμα της, της διαστροφής της ανθρώπινης φύσης που επιφέρει το χρήμα. Το χρήμα, λέει, διαστρέφει την ανθρώπινη φύση και κάνει παραπομπές στο Σέξπιρ. Παίρνει από το Σέξπιρ διάφορες αναφορές που λέει εκείνος ότι ο ανάπηρος, λέει, άμα έχει λεφτά, πάει να είναι ανάπηρος, διότι κάνει ό,τι θέλει. Κυκλοφορεί παντού, ό,τι δεν κάνει αφού. Λοιπόν, όμως, στο κεφάλαιο, και ενώ ουσιαστικά αναπτύσσει τη διατύπωση του Αριστοτέλη για την οικονομία. Αυτό είναι του Μάρξ. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης λέει ότι υπάρχουν δύο οικονομίες. Η οικονομία η πραγματική που έχει να κάνει με τις πραγματικές ανάγκες της οικίας του ανθρώπου, της πόλης, ξέρω εγώ τι, μάλιστα, αγαθά κλπ. Και η άλλη οικονομία που είναι η χρηματιστική και η οποία έχει ως μόνιμο σκοπό το κέρδος. Αυτά τα λέει ο Αριστοτέλης από τότε. Έτσι. Λοιπόν, τα παίρνει ο άλλος και προχωρεί. Και λέει ακόμα ο Αριστοτέλης το εκπληκτικό για τον τόκο. Δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη διαστροφή από το χρήμα που γεννάει χρήμα. Λοιπόν, τρομερά πράγματα. Λοιπόν, τα πήρε ο Μάρξ, τα βάλε, το πρώτο τόμο του κεφαλαίου είναι σημειώσεις από κάτω, είναι παντού. Ωραία. Τι λέει τώρα ο Μάρξ? Ναι, λέει, εντάξει, αλλά δεν ξέρανε την αξία του χρήματος. Ενώ την ξέρουμε εμείς. Και πέσαμε σε αυτή τη λούμπα τώρα και όλος ο κόσμος είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ τώρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι με τα οικονομικά. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε. Συνέχεια. Είναι ο λογιστής, είναι ο μέγας ρυθμιστής των πραγμάτων. Είναι ο λογιστής, ο οποίος σου λέει, ναι, αυτό, τι θα κάνω εκεί, τι πήρα, τι άφτωσα, τι δείτε εκεί. Ο επιχειρηματίας, το μεγάλο πρότυπο του κόσμου, τα γράφει αυτά ο Μπρικνέρ, ο κοινωνιολόγος, ο Γάλλος, έχει γράψει μερικά φοβερά τέτοια πράγματα. Αυτό, λέει, είναι το πρότυπο σήμερα. Στην Ελλάδα, τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον, όλη η κουβέντα είναι για την επιχείρηση. Επιχειρήσεις. Θα δοθούν αυτά στο νέο επιχειρηματία. Δηλαδή, όλο το ζήτημα είναι οι Έλληνες όλοι να γίνουν επιχειρηματίες. Καλά, δηλαδή πώς θα γίνει αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα και γιατί να είναι ο επιχειρηματίας. Γιατί και ο πολιτικός σήμερα είναι επιχειρηματίας. Όταν έρχεται εδώ ο Μακρόν, συζητάει ο Σαρκοζή που είχε έρθει, τι θα πουλήσει. Είναι επιχειρηματίες κανονικοί αυτοί όλοι. Γιατί στον πολιτικό επάνω τον έχει καβαλήσει η οικονομία. Ο πολιτικός δεν υπάρχει χωρίς τους παράγοντες. Και αυτά που οι στατιστικές που έχουν βγει και λένε φοβερά πράγματα για το θέμα ποιος κρατάει τον πλούτο του πλανήτη. Δηλαδή είναι 5 άνθρωποι, 15, 55 οι οποίοι κρατάνε όλη τη δύναμη της οικονομίας. Μα είναι τρομακτικά πράγματα αυτά, δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα. Και υπάρχει μία μη κερδοσκοπική, η Oxfam, νομίζω να θυμάμαι καλά, η οποία τα έχει μετρήσει όλα αυτά και λέει ότι τόσα δις θα μπορούσαν να διορθώσουν τρομερές καταστάσεις αν μπαίνανε σε ένα ρυθμό. Λοιπόν, είμαστε σε αυτά, υπάρχουν, πώς το λένε, πλούσιοι στην Αμερική αλλού, που φωνάζουν φορολογήστε μας παραπάνω. Δηλαδή είναι εξωφρενικά αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και όμως η κατάσταση και πού δεν είναι. Λένε οι μαρξιστές, επιμένουν και οι κομμουνιστές κλπ. Ότι ο μαρξισμός και θα κάνουμε και θα προχωρήσουμε. Μα πού να προχωρήσεις αφού η Κίνα έγινε καπιταλιστική. Τι να προχωρήσεις, πού να προχωρήσεις. Καλά, έγινε καπιταλιστική όχι επειδή ακολούθησε τον μαρξισμό, επειδή τον αλλίωσε τον μαρξισμό. Μα όχι, 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 όχι,
έπρεπε να αντισταθούμε ως χριστιανοί. Καλά, καλά. Μα, η Καθολική Εκκλησία μέχρι το 15ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά, απαγόρευε το τόκο. Ναι. Και μετά πέσαν οι έμποροι επάνω και λένε, ναι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και εδώ όταν ήταν να γίνει η πρώτη τράπεζα επί Καποδίστρια, υπήρξε μεγάλη αντίδραση. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά τελικά μάλιστα. Όμως... Αλλά αυτό, όχι, θέλω να πω για την Κίνα, ότι θέλω να πω ότι ο Μαρξισμός και ο κομμουνισμός δεν μπόρεσε να σπρώξει πέρα τον καπιταλισμό. Του πήρε ο καπιταλισμός από πάντως, ναι. Διότι τελείωσε. Και σου λέει, άμα ρωτήσεις τον Κινέζο, ναι λέει, αλλά είμαστε καπιταλιστές υπό την αιγίδα του ΚΚ Κίνας. Είναι καπιταλιστικό κόμμα Κίνας. Τι είναι αυτό τώρα, ας πούμε, δηλαδή. Ναι, λοιπόν, αλλά καλό είναι όμως και από τον Μάρξ να κρατάμε τα θετικά σημεία που ανέβαινε. Βεβαίως, βεβαίως. Στοχαστεί από κάθε. Βεβαίως, ο άνθρωπος έκανε, τέλος πάντων, ναι, τώρα κοίταξε, ήταν ένας φοβερά επιρμένος άνθρωπος, όπως πολλοί από αυτούς, ο οποίος θεωρούσε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Όλοι αυτό, το ποιο είναι το θέμα, το μεγάλο, ότι όλοι αυτοί πέφτουν στο λάθος ότι θα αλλάξω τον κόσμο, ναι. Θα αλλάξω την κοινωνία. Δεν θα αλλάξεις, άλλαξε εσέναν, μπορεί να αλλάξεις εσέναν. Εσύ να βρεις, ας πούμε, τις καταβολές σου. Ξέρω εγώ, λέει ο Σωκράτης, ας πούμε, ο οποίος είναι τεράστιο κεφάλαιο, λέει ο Σωκράτης, όταν ήμουν νέος, ασχολήθηκα με το περιφύσεως ιστορία. Αλλά όταν κατάλαβα ότι δεν ξέρω ποιος είμαι, λέω, τι είναι αυτό, κατέφυγα στους λόγους για να μάθω την αλήθεια. Αφού δεν ξέρω, λέει, ποιος είμαι, τι να κάτσω να ασχοληθώ με όλα τα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί είναι η ουσία, ότι ενώ οι επαναστάσεις απέτυχαν διότι θέλουν να αλλάξουν τους άλλους, ενώ η πραγματική, η εφικτή επανάσταση είναι να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Αλλά και αυτό είναι δύσκολο. Ορισμένοι έχουν πει, όπως ο Μπερδιάγεφ και άλλοι, έχουν κάνει κριτική στο Μάρξ στο θέμα της αντικατάστασης που ζήτησε να κάνει η αστική τάξη από το προεταριάτο. Και λένε ότι βάζει το προεταριάτο σε μεσιανική διάσταση. Βάζει ότι αυτό λέει, έρχεται από τον Ιουδαϊσμό του. Έχει και αυτός κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά δεν γίνονται έτσι. Τι σχέση έχει αυτό, ας πούμε. Ή ο Φρόιντ που έχει γράψει το βιβλίο για το Μωυσής και ο μονοθεϊσμός, πώς το λένε, και του έχει πει ο Μπούμπερ, ο οποίος είναι σπουδαίος φιλόσοφος Εβραίος, ότι αυτό λέει είναι ένα γελίο βιβλίο. Διότι λέει απίθανα πράγματα εκεί μέσα. Καλά, όπως και το τότεμ και ταμπού και λοιπά. Και τώρα πάμε σε άλλες ιστορίες. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Επομένως, Σωτήρη, νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά που είπαμε. Και θα ήταν καλό να κλείσουμε υπενθυμίζοντας ότι η εσχατολογική προοπτική στην οποία πιστεύουμε εμείς ως χριστιανοί δεν είναι ένας εκοσμικευμένος παράδεισος, ένας γήινος παράδεισος, ένας παράδεισος πηγής, αλλά η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα. Πες μας κάτι. Η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει εδώ και τώρα, γιατί είπαμε ότι η Βασιλεία του Θεού και το καταπληκτικό εκείνο, το οποίο δεν το αναφέρει κανείς στο Ευαγγέλιο, λέει, εάν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν μπαίνετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, αυτός όλος ο κόσμος έχει κλείσει. Αυτές οι κοινωνίες τώρα είναι κοινωνίες που τα παιδιά τα έχουν βγάλει από τη μέση και έχουν βγάλει και τους μεγάλης ηλικίας. Αυτοί έχουν γέροντες. Βεβαίως. Αυτοί έχουν και είναι οι άλλοι, οι οποίοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, η οικογένεια έχει την ακτή στον αέρα, τα παιδιά μεγαλώνουν μόνα τους, έτσι. Και προχωρούμε με τα οικονομικά, με την εργασία, με το αυτό, γιατί υπάρχει μία πίεση τρομερή στον άνθρωπο, όταν του λείπει αυτή η ησυχία η εσωτερική, η ειρήνη που λέει ο Χριστός, όχι η ειρήνη η άλλη λέει, αυτή που δίνω εγώ είναι άλλη ειρήνη, αυτή η ειρήνη δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, είναι εσωτερική κατάσταση. Η εσωτερικότητα έχει πάει περίπατο. Ο άνθρωπος τρέφεται μονίμως από έξω. Όλα είναι από έξω.
δεν συγκεντρώνεται μέσα του να πει στάσου τι γίνεται εδώ κλπ. Οπότε αυτή η πίεση που αισθάνεται από την απουσία όλων αυτών των πραγμάτων τον αναγκάζει να θέλει να εξασφαλίσει πράγματα τα οποία, πώς να πούμε, αντιστρέφουν το νόημα της εσχατολογίας ή της χριστιανικής προοπτικής. Γιατί υπήρχε και μια προοπτική, αυτό που λένε εξέλιξη και πρόοδος, η εξέλιξη μάλλον, όπως υπόθηκε κάποια στιγμή, ότι περνάμε από τον κύκλο στη γραμμική εξέλιξη. Αυτό το είπε ο χριστιανισμός για να μιλήσει για το εσχατολογικό νόημα, δηλαδή η εξέλιξη από την ιστορία που μας πάει στα έσχατα. Αυτό το σβήσανε και έμεινε η εξέλιξη σκέτη, η οποία προχωρεί αυτομάτως. Δηλαδή ο κόσμος εξελίσσεται και προοδεύει, εξελίσσεται. Σε ποια βάση, ποιος το λέει, από πού. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων και ας ευχηθούμε ότι όλο και κάτι γίνεται, διότι και στη Δύση υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μελετητές, υπάρχουν ομάδες οι οποίες ανακαλύπτουν πράγματα, γυρνάνε σε χριστιανική αναζήτηση, γίνονται πράγματα. Αλλά το κυρίαρχο πνεύμα είναι άλλο. Αυτή είναι η ιστορία. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ το αντίφωνο, που είναι τόσο φιλόξενο. Βεβαίως. Και να κλείσουμε με την ευχή που νομίζω ότι συνοψίζει όλα αυτά. Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε όντως. Thank you.